Στόχος διαρρηκτών έγιναν τα ξημερώματα 3 τουλάχιστον καταστήματα στις οδούς Κουταρέλια, Γαλλίας και Παύλου Μελά πίσω από το δικαστικό μέγαρο του Βόλου. Οι διαρρήκτες έσπασαν τζαμαρίες καταστημάτων και παραβίασαν κλειδαριές όπως συνέβη σε αυτόν το φούρνο που η προσπάθειά τους ήταν ανεπιτυχής. Τα ξημερώματα είδαμε σπασμένη την κλειδαριά μας και από πάνω και από κάτω και μάλλον προσπαθήσαν να μας παραβιάσουν το φούρνο. Εντάξει, τώρα τα παιδιά δεν πήρανε χαμπάρι, μπορεί να ήταν μέσα, μπορεί να ήταν στην ώρα που ήταν η ώρα η νεκρά που λέμε που δεν ήταν εκείνη την ώρα τα παιδιά. Δεν έκαναν κάτι άλλο, μόνο τις κλειδαριές προσπαθήσαν να σπάσουν. Προφανώς είδανε κάποιο άνθρωπο και φύγανε βιαστικά. Σε αυτό το κατάστημα πώλησης βιολογικών προϊόντων έσπασαν την κεντρική είσοδο και αφήρεσαν την ταμιακή μηχανή, ένα λάπτοπ και λίγα καλλιντικά. Ακριβώς δίπλα από τα γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος διέριξαν ένα γραφείο γραφιστικής και άρπαξαν τουλάχιστον 3 ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ήρθα και δίπλα το παιδί μου είπε ότι άνοιξαν το μαγαζί του και του κλέψαν όλους τους υπολογιστές. Ευτυχώς εμένα δεν μου άνοιξαν, αλλά δεν είχα και τίποτα μέσα. Χαρτιά θα παίρναν. Ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Όμως ανησυχούμε γιατί αν κάνω ζημιά και η ζημιά στοιχίζει. Πρέπει να είναι κάποια συμμορία προφανώς, γιατί έγινε μεγάλη ζημιά από ό,τι ακούσαμε και στα άλλα μαγαζιά από κάτω. Και προσπαθούν τώρα μέσα από τις κάμερες των διαφόρων μαγαζιών, εμείς δεν έχουμε βέβαια κάμερα, να μπορέσουν να βρουν, πρέπει να είναι συμμορία. Πρέπει να είναι μεγάλη συμμορία, γιατί έγιναν πολλές ζημιές. Κάποια από τα καταστήματα που χτύπησαν οι διαρρήκτες έχουν ξαναγίνει στόχος διάφορων κακόβουλων. Έχουν σπάσει όλα και την τζαμαρία. Αλλά δεν το είχε δει κανένας τότε. Είχε εκείνη μεγάλη ζημιά. Όχι υλική ζημιά, όχι δεν μας πήραν τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά ήταν η υλική ζημιά περισσότερο που μας έκαναν πριν από 3 χρόνια. Καταστηματάρχες της περιοχής, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στο κέντρο του Βόλου, δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τα κρούσματα διαρρήξεων. Εγώ δεν έρχομαι Δευτέρα και Τετάρτη για αυτό το λόγο, γιατί φοβάμαι. Το βράδυ λέτε. Τα απογεύματα, ναι. Ενώ θα μπορούσα να έρχομαι.